ξεκινάμε όπως το συνηθίζουμε με θέατρο. Και αγαπημένους φίλους αθεράπευτους εδώ στο μεταξύ μας για μία ακόμα φορά, να καλησπερίσω τον Δημήτρη τον Παπά, την Αγγελική την Κουτσοθανάση και την Χριστίνα τη Βάρφη. Καλησπέρα και στους τρεις. Καλησπέρα. Χριστίνα, καινούριο πρόσωπο εσύ στο μεταξύ μας. Έχουμε και αυτό το κακό εντός εισαγωγικών Δημήτρη με εσάς, ότι είστε πάρα πολλοί κόσμοι στους αθεράπευτους και κάθε φορά. Φροντίζουμε να φέρουμε και καινούριο κόσμο. Να φέρουμε και κόσμο και τα καινούργια μας μέλη. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, και βέβαια έχουμε μία ακόμα παράσταση από εσάς και λέω μία ακόμα, διότι τρέχει για τελευταία εβδομάδα είναι ο Δον Κιχώτη την Κυριακή. Την Κυριακή στις 11.30 ώρα το πρωί είναι η τελευταία παράσταση και αυτού του κύκλου του Δον Κιχώτη μας. Θα το πούμε αναλυτικά, πήγε και εξαιρετικά ούτως ή άλλως. Όμως από την Παρασκευή, τώρα που μας έρχεται, 22 Φεβρουαρίου, έχουμε νέα παράσταση, Ατσαλένιες Μανόλιες. Ένα πολύ ενδιαφέρον αμερικάνικο θεατρικό έργο του Ρόμπερτ Χάρλινγκ. Είναι γνωστότερο ευρύτερα από την κινηματογραφική μεταφορά του, με τίτλο «Ανθισμένες Μανόλιες». Εμείς προτιμήσαμε τον πρωτότυπο τίτλο του έργου, που είναι «Ατσαλένιες Μανόλιες», γιατί έχει και μια συμβολική σημασία για την όλη υπόθεση του έργου. Είναι ένα εξαιρετικό έργο, γεμάτο ανθρωπισμό. Πρόκειται για 6 γυναίκες διαφορετικών προσωπικότητων ηλικιών που μέσα σε ένα κομμωτήριο, ένα συχνό χώρο όπου μαζεύονται οι γυναίκες και μπορούν να ανταλλάσσουν έτσι ελεύθερα τις απόψεις τους, τις ιδέες τους, τα όνειρά τους, συζητάνε για τη ζωή τους με έναν πραγματικά ευρηματικό, πολλές φορές χιουμοριστικό τρόπο, προσεγγίζουν τη ζωή τους, τα προβλήματά τους. Πραγματικά έχει πολλά σπαρταριστά αστεία, αλλά ταυτόχρονα, όπως είναι και η ζωή, γιατί δεν είναι μόνο αστεία και κωμωδία, συμβαίνουν και διάφορα τραγικά γεγονότα και η ομορφιά του έργου είναι το πώς αυτές οι γυναίκες καταφέρνουν με την αλληλοβοήθεια, την αλληλοϋποστήριξή τους, την βαθιά τους φιλία να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και αυτά τα αναπάντεχα της ζωής, αφήνοντας έτσι μέσα στην τραγική κωμωδία ή κωμική τραγωδία που είναι η ζωή μας, ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι ακόμα και στα πολύ πολύ δύσκολα, όταν οι άνθρωποι είναι μαζί και συμπαρίσταται ο ένας τον άλλον και βοηθάει ένας τον άλλον, μπορούν τουλάχιστον να γίνουν ανεκτές ακόμα και μεγαλύτερες συμφορές. Όπως είπαμε, 6 γυναικοί χαρακτήρες. 2 από αυτούς έχουμε μαζί μας σήμερα. Μάνα και κόρη. Μάνα και κόρη. Αγγελική, να ξεκινήσω από σένα, μια σε κάθεσαι έτσι πιο κοντά μου, στον καναπέ, πάω πάντα με σειρά. Θα ήθελα να μου πεις και εσύ 2-3 λόγια για το έργο και φυσικά για το ρόλο σου. Το έργο. Είμαστε σε ένα κομμωτήριο, όπως είπε και ο Δημήτρης. Θεωρώ ότι το κομμωτήριο είναι κάτι σαν το καφενείο το αντρικό. Έτσι και οι γυναίκες μαζεύονται στο κομμωτήριο. Και είναι μια πιο παλιά εποχή κομμωτήριο, όπου ήταν λιγάκι πιο οικογενειακά τα πράγματα. Και κάθε Σάββατο μαζεύονται οι γυναίκες της γειτονιάς, οι φίλες μόνο. Και συζητάνε εκεί διάφορα θέματα που τους απασχολούν. Και ταυτόχρονα λύνουν και προβλήματά τους μέσα από αυτή την επικοινωνία η μία με την άλλη. Βοηθάει η μία την άλλη. Τώρα εγώ είμαι η μητέρα της πρωταγωνίστριας, θα λέγαμε, που είναι μια δυναμική γυναίκα, είναι διευθύντρια σε ένα κέντρο ψυχικής υγείας, έχει 3 παιδιά, 2 αγόρια και τη Σέλμπι, όπως λέγεται στο έργο, όπου έχει κάποια προβλήματα αυτό το παιδί και πρέπει να το βοηθήσουμε. Και οι φίλες μου στέκονται απίστευτα, είναι υπέροχες στο πώς με βοηθάνε να το πετύχω αυτό. Να μας πεις και εσύ, Χριστίνα, σαν πρωταγωνίστρια, αφού μας είπε και Αγγελική και το αποκάλυψε. Ο ρόλος που υποδίωμαι είναι μιας 25χρονης κοπέλας. Γενικά σαν άνθρωπος είναι πολύ αισιόδοξη, ευχάριστη. Υπερασπίζεται τα θέλω της και προσπαθεί να πετύχει τα όνειρά της με κάθε τρόπο. Αλλά επειδή υπάρχουν τα αναπάντηχα όλα στη ζωή, δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε. Και πάλι προσπαθεί, παρόλα αυτά, προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει με αισιοδοξία όσο καλύτερα μπορεί. Και δίνει την ελπίδα γενικά στους ανθρώπους ότι όταν είναι αγαπημένοι και ενωμένοι μπορούν να ξεπεράσουν όλες τις δυσκολίες.
Και βέβαια, Δημήτρη, έχεις αναλάβει τη σκηνοθεσία και τη μουσική επιμέλεια και συγκεκριμένη παράσταση. Έχω την αίσθηση ότι ίσως η πρόκληση εδώ είναι να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ του αστείου και του τραγικού, έτσι. Ναι, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Μου άρεσε πάρα πολύ το έργο, γιατί ακριβώς είναι η πραγματικότητα, η διαλεκτική πραγματικότητα της ζωής, και με έναν τρόπο που θα τον ονομάζαμε βέβαια ψυχολογικό ρεαλισμό, που αν θέλετε και είναι ένας από τους τρόπους προσέγγισης που μου αρέσουν πάρα πολύ και νομίζω ότι κάτι έχω να πω, μαζί με 6 από τις εμπειρότερες αλλά ταυτόχρονα και ταλαντούχες κοπέλες ηθοποιούς του συλλόγου μας, νομίζω ότι έχει γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά, έτσι χαρακτηριστική του τρόπου που δουλεύουμε και στο είδος του αμερικάνικου θέατρου, που είναι θέατρο που είναι έτσι ιδιαίτερο και μας πάει πολύ. Βέβαια να πω ότι η πρεμιέρα είναι Παρασκευή τώρα που μας έρχεται, 22 Φεβρουαρίου, και έχουμε 8 παραστάσεις συνολικά. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Τετάρτη και πάλι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Τετάρτη. Ναι. Παρασκευές και Σάββατο είναι στις 9.30, τις Κυριακές στις 8 και τις Τετάρτες στις 9. Έτσι. Και εκτός από εσάς τις δύο, και να τις αναφέρουμε αφού μου έδωσες πάλι πάσα, είναι η Βαρβάρα Βαράκα, η Κατερίνα Παπιάκου, η Παρασκευή Ροντογιάννη και η Μαρία Ιμπέλου, συν μέσα στις δύο φυσικά. Τώρα, και άλλοι συντελεστές. Είναι, θα τους πω στη συνέχεια, συγγραφέα κτλ. Το ξέρεις πάντα, το κρατάω το τέλος για το τέλος. Απλά ήθελα να πασάρω την ερώτηση στην Αγγελική, στη Χριστίνα. Επειδή είστε γυναικείο team ουσιαστικά επί σκηνής, έτσι, πώς ήταν οι πρόβες, και Δημήτρη, πώς άντεξες με τόσες γυναίκες πάλι να συνεργαστείς? Αυτό ξεκάθαρα η ερώτηση. Πρώτα οι κυρίες και μετά θα μου απαντήσεις και εσύ, Δημήτρη. Α, εντάξει. Νομίζω εύκολα. Δεν του κάναμε τίποτα. Από όσα θα μπορούσαμε. Πολύ καλά πήγαν οι πρόβες, γιατί είμαστε πραγματικά φίλες μεταξύ μας και δεθήκαμε και παραπάνω. Εγώ το Χριστινάκι το νιώθω πραγματικά κόρη μου τώρα, μετά από όλα αυτά που ζήσαμε. Γιατί είμαι και στο έργο. Δυναμική και όλα τα πετυχαίνω και δεν λυγίζομαι τίποτα. Είμαι η Ατσάλινη Μανώλια. Είμαι ο τίτλος στο έργο, η Ατσάλινη. Όμως είναι ορισμένα πράγματα που λυγίζουν και τα σίδερα. Πολλές φορές στη ζωή έτσι τα φέρνει. Ναι, και με βοηθάνε οι φίλες μου. Και αυτό περνάει. Δηλαδή μέσα από το έργο γίνεσαι φίλος και το επικοινωνείς και στον κόσμο μετά αυτό. Χριστίνα. Θα συμφωνήσω με την Αγγελική στο ότι ήδη είχαμε πολύ καλή σχέση με τις υπόλοιπες κοπέλες, αλλά και αυτό μέσα από τις πρόβες ήρθαμε πολύ πιο κοντά. Βοήθησε και το όλο κλίμα ήταν πολύ ευχάριστο. Δεν είχαμε ούτε τσακμούς, ούτε να μην τα βρίσκουμε. Ήταν όλα πολύ, πολύ ευχάριστα. Δημήτρη. Ναι, δεν νομίζω. Αν και τις έχεις συναντήσει, συγγνώμη, σε πολλά έργα, έτσι και ως όλες, απλά είναι μόνο γυναίκες τώρα. Καμία δυσκολία σε κανένα τομέα. Όχι ότι άλλες φορές δεν μπορεί να υπάρξουν και δυσκολίες, αλλά εδώ δεν υπήρχε καμία δυσκολία. Νομίζω ότι η επιλογή, γιατί είχα και να επιλέξω ανάμεσα από πάνω από 40 κοπέλες που έτσι, διάλεξα αυτές που νομίζω ότι ταιρίζαν περισσότερο στο ρόλο, παίρνοντας σοβαρά υπόψη και τη μεταξύ τους δυναμική. Με τις περισσότερες έχουμε δουλέψει πάρα πολλά, δηλαδή είναι τόσο από την Αγγελική, είμαστε 18 χρόνια μαζί τώρα στο θέατρο. Με τη Βαρβάρα είναι 6-7 χρόνια, όπως είναι, με την Κατερίνα επίσης άλλα τόσα. Την Παρασκευή δουλεύουμε και καθημερινά στο μουσικοθεατρικό παιχνίδι. Το Χριστινάκι μας είναι το πιο νέο στην ομάδα, είναι στη δεύτερη χρονιά, αλλά είναι τόσο ενεργή και τόσο παρούσα σχεδόν καθημερινά σε αυτό που κάνουμε, που θεωρούμε ότι είναι μαζί μας έτσι πάρα πολύ. Νομίζω ότι είχαμε την ευκαιρία και δουλέψαμε και σε ένα βαθύτερο ψυχολογικό επίπεδο το έργο, με πολλή συζήτηση γύρω από αυτό και τις προσωπικότητες των γυναικών, και έτσι δεν ήταν μόνο η δουλειά που κάναμε, δεν αφορούσε μόνο στο συγκεκριμένο έργο, αλλά είναι μια επένδυση στην κατανόηση του πώς δουλεύουμε. Αυτό, αν φανταστείς ότι έχει γίνει, είναι και αποτέλεσμα σειράς εκπαιδευτικών που κάνουμε ανάλογα. Ας πούμε, ειδικό εκπαιδευτικό για το Αμερικάνικο θέατρο, εδώ και 4-5 χρόνια, ας πούμε, δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Ήταν όλα
δεν είναι μια δουλειά 2-3 μηνών. Δηλαδή είναι μια δουλειά που έχει, οριμάζουν τα αποτελέσματά της που έρχονται και από, έτσι, και από παλιότερα. Όπως οι περισσότερες, αν όχι όλες οι δουλειές που κάνετε, έτσι δεν είναι αποτέλεσμα 2-3 μηνών. Και έχω την αίσθηση ότι, αν κάποιος τουλάχιστον έχει και επαφή με την ταινία, δεν ξέρω αν την έχει παρακολουθήσει, καταλαβαίνει πραγματικά ότι κάθε ένας χαρακτήρας που εμφανίζεται έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Οπότε, Αγγελική και Χριστίνα, νομίζω ότι ανεξάρτητα με τους ρόλους που έχετε, σίγουρα λειτουργεί πολύ όμορφα όλη αυτή η διαδικασία που μας είπε και ο Δημήτρης. Ναι. Το να δομήσω το χαρακτήρα, να μπω στην ψυχολογία, στην ψυχοσύνθεση που απαιτείται, έτσι. Ναι, στην ουσία, σκεφτήκαμε το ρόλο από τη γέννηση του κάθε ανθρώπου και μέχρι που θα απέθαινε. Δηλαδή, κι ας είναι ζωντανός το έργο, μέχρι το τέλος του. Πώς είναι σαν άνθρωπος, τις αλληλεπιδράσεις του με τους άλλους, τη σχέση, ας πούμε, εγώ με τον σύζυγό μου, με τα παιδιά μου, με τις φίλες μου, όλη το ψυχογράφημα όλου του σκηνικού. Mm-hmm. Για να μπορέσεις να το καταλάβεις το ρόλο και να το δώσεις καλύτερα. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Αυτό ήθελε δουλειά, να, όχι μόνο το να μάθουμε τα λόγια, να πάμε να παίξουμε. Ήτανε ακριβώς αυτό, από την αρχή. Ποιος είναι ο κάθε χαρακτήρας, η προσωπικότητά του, αναλυτικά όλα, για να μπορέσουμε να το κατανοήσουμε σε βάθος, το τι έπρεπε να κάνουμε. Και αυτό είναι και η χαρά της αυτής της δουλειάς και αυτό που λέμε ότι θέατρο κάνουμε για να γίνουμε καλύτεροι σαν άνθρωποι. Και αν μπορούμε αυτό κάπως να το μεταδώσουμε και στους άλλους, είμαστε ευτυχείς. Σωστά, και αυτό πάντα μου οδηγεί στην ερώτηση που κάνω πάρα πολύ συχνά εδώ, αλλά έτσι είναι, ότι κάθε ρόλος που καλείται κάποιος να ερμηνεύσει επί σκηνής, αφήνει και κάτι, αφήνει ένα στίγμα σε αυτόν, δεν ξέρω, μια εμπειρία. Έχεις την ευκαιρία, ζώντας μέσα από τη σκηνική αλήθεια, που είναι διαφορετική βέβαια από την αλήθεια της ζωής, αλλά όμως αν έχεις αυτό που λέμε στην ψυχολογία ενσυναίσθηση, τότε μπορείς να κερδίσεις και από τη ζωή του άλλου χωρίς να την έχεις ζήσει κατά ανάγκη. Μέσα από τη σκηνική αλήθεια. Mm-hmm. Έτσι πραγματικά γίνεσαι πλουσιότερος σαν άνθρωπος, σαν προσωπικότητα. Εξοπλίζεσαι από άμυνες που δεν σου έχουν τύχει προβλήματα σε σένα στη ζωή, αλλά όμως έχουν τύχει σε κάποιον άλλον. Είναι ανάγκη να πάθεις για να μάθεις. Και αυτό έχουμε συζητήσει άπειρες φορές και εμείς εδώ, το πόσο σημαντικό είναι κάποιος να ασχολείται με την τέχνη και με το θέατρο και έτσι να μπει σε αυτή τη λογική και σε αυτό το κομμάτι. Όπως είπες και εσύ πριν, έχουμε και άλλους συντελεστές και φυσικά θα τους αναφέρω, γιατί ο καθένας βάζει το δικό του λιθαράκι στην επιτυχία μιας παράστασης. Όπως είπα λοιπόν, η σκηνοθεσία και η μουσική επιμέλεια είναι δική σου, Δημήτρης Παπάς. Η σκηνογραφία είναι του Κυριάκου του Ματζιάρα, να στείλουμε χαιρετισμούς φυσικά. Η ενδυματολογία της Βαρβάρας Βαράκα που είναι και σε αυτό το κομμάτι. Η φωτογράφηση του Κωνσταντή Σπέλα. Το σκηνικό έχει φτιάξει ο Σπύρος ο Μπίζιος, την φωτιστική και ηχητική επιμέλεια ο Κώστας ο Καραδένδρος και διάφοροι άλλοι βέβαια που σε διάφορα άλλα πράγματα. Είστε ομάδα τους, άλλος πάντα βοηθάει ο ένας τον άλλον κτλ. Χριστίνα, αφού μου αποκάλυψε ο Δημήτρης, γιατί εγώ δεν το ήξερα και μπράβο Δημήτρη γι' αυτό, ότι είσαι το νεότερο μέλος από έτσι, και τους έξι που ανεβαίνετε και τις έξι μάλλον που ανεβαίνετε επί σκηνής, θα ήθελα έτσι τη σκέψη σου έτσι με τους αθεράπευτους και που μπήκε σε μια ομάδα που είναι ενεργή πόσα χρόνια και έτσι συνεχώς κάνουν μια εξαιρετική 18. Και 18, σωστά. Τα ξεχνάνε και πολλά, εσύ δεν το θυμάμαι. Είναι ο δεύτερος χρόνος τώρα που είμαι στους αθεράπευτους. Είχα ξεκινήσει από πέρυσι, μου άρεσε πάρα πολύ. Προσπαθώ να συμμετέχω σχεδόν στα πάντα, γιατί με γέμιζε πάρα πολύ σαν άνθρωπο και περνούσα πάρα πολύ όμορφα. Και συνέχισα και φέτος με τον ίδιο ρυθμό, όσο μπορώ. Και παραπάνω. Όσο γίνεται, ναι. Και είναι τόσο ωραίο το κλίμα, οι σχέσεις που έχουμε με όλους μας στην ομάδα, που σε κάνει να μην θέλεις να φύγεις, να θες να συνεχίσεις να είσαι κι άλλο, ακόμα περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το δέσιμο που λέμε δεν φαίνεται μόνο επί σκηνής και ίσως γι' αυτό κάνει και πιο εύκολο το έργο όλων σας όταν βάζετε μια παράσταση, γιατί έχετε έτσι σχέσεις μεταξύ σας και έξω, φιλικές, είστε μια μεγάλη παρέα, οπότε νομίζω είναι σαν να δουλεύετε μια παράσταση, σαν να μαζεύετε μια παρέα και να πεις τώρα πάμε να κάνουμε κάτι δημιουργικό, όσο εκεί δεν είναι δηλαδή ίσως δυσκολία όλα αυτά που συζητάγαμε πριν. Και από το στυλ της δουλειάς μας δεν είναι μόνο ότι κερδίζουν μόνο οι 6-10 που συμμετέχουν, αλλά και όλοι όσοι παρακολουθούν τις πρόβες και όλη τη διαδικασία. Γίνεται κτήμα
όλης της ομάδας αυτό. Όλη η ομάδα πάει ένα βήμα μπροστά σε κάθε παραγωγή. Ομαδικό αποτέλεσμα, όπως πάντα. Λοιπόν, θυμίζω για μία ακόμα φορά ότι έχουμε πρεμιέρα την Παρασκευή, τώρα, 22 Φλεβάρι, και για 8 παραστάσεις. Παρασκευές, Σάββατα, Κυριακές και Τετάρτη. Οι δύο εβδομάδες δηλαδή που έρχονται αυτές. Έτσι, Παρασκευές και Σάββατα στις 9.30, Κυριακή στις 8 και Τετάρτη στις 9. Και έχουμε την Κυριακή, τελευταία παράσταση, να το πούμε και αυτό, τελευταία παράσταση για το 60ο επότε Δον Κιχώτη. Σε 11.30 το πρωί. Και για το οικονομικό μέρος της υπόθεσης, που και αυτό είναι αναγκαίο για να μπορεί να συντηρείται ο αυτοδημιούργητος και αυτοσυντηρούμενος συλλογός μας, να πούμε το εισιτήριο με προπόληση στα βιβλιοπωλεία Αναγνώσεις και Χαρτέξ είναι 6 ευρώ. Πολύ σωστά. Ούτως ή άλλως το έχουμε πει πολλές φορές, επειδή είστε ένα σωματείο που μόνοι σας κάνετε ό,τι κάνετε, είναι νομίζω μια συμβολική τιμή που βοηθάει ξεκάθαρα στο να συνεχίσετε. Ανάλογα με τις δυνατότητες της εποχής, αλλά να βγαίνουν και τα έξοδα όλης αυτής της προσπάθειας. Ακριβώς, ακριβώς. Μετά, συνέχεια, ξέρεις, πάντα ρωτάω. Πάντα θέλω να μαθαίνω. Να δω τι θα με αποκαλύψει σήμερα, γιατί την προηγούμενη φορά που σε είχαμε με τον Δον Κιχώτη, μου το έχεις αποκαλύψει, μου έχεις αποκαλύψει άλλο. Το μεγάλο έργο της κεντρικής μας θεατρικής σκηνής το φτιάχνουμε πάντα την Άνοιξη, προς το τέλος έτσι της Άνοιξης. Έτσι ώστε να έχουμε χρόνο να το δουλεύουμε από την αρχή, αλλά να συμπεριλάβει και νέα παιδιά που θα έχουν τη δυνατότητα μέχρι τότε να δουλέψουν. Το έργο που έχουμε αποφασίσει να παίξουμε φέτος ήταν στο μυαλό μου πολύ καιρό και τα παιδιά ήταν ενθουσιασμένα εδώ και 2-3 χρόνια που το κουβεντιάζουμε. Ήρθε η στιγμή να το παίξουμε. Είναι αυτό το εξαιρετικό έργο του Αλέκου Γαλανού, Τα Κόκκινα Φανάρια. Mm-hmm. Το οποίο, αν όλα πάνε καλά, θα είναι έτοιμο τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Ήδη έχουμε αρχίσει βέβαια να δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Ταυτόχρονα με αυτό, γιατί η ομάδα έχει πια εξεπεράσει τα 70 μέλη, δουλεύουμε πάνω σε ένα θεατρικό αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο, επιλέγοντας πολύ σημαντικά θεατρικά έργα που ίσως περισσότερο τα ξέρει ο κόσμος σαν κινηματογραφικές και ταινίες, και δουλεύουμε πάνω σε αυτά με σκοπό και μια εσωτερική εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και να φτιάξουμε έναν θεατρικό περίπατο, όπως το λέμε εμείς, με αποσπάσματα από αυτά τα έργα που θα έχουμε τη δυνατότητα, κατά πάσα πιθανότητα, να τα παρουσιάσουμε μετά το Πάσχα, κατά το Μάιο. Πολύ ωραία. Τέλειο. Οπότε υπάρχει κινητικότητα, η εκπομπή είναι ανοιχτή έτσι και αλλιώς, το ξέρετε, και θα είμαστε εδώ να τα πούμε. Υπενθυμίζω ότι θα ανανώσουμε το ραντεβού μας για μία από όλες τις παραστάσεις, εγώ προσωπικά. Εσείς, μακάρι φίλες και φίλοι, πάτε σε όλες. Παρασκευές και Σάββατα, έτσι, από τις 22 μάλλον Φλεβάρι, και για τις 2 εβδομάδες που μας έρχονται, Παρασκευές, Σάββατα στις 9.30, Κυριακή στις 8 και Τετάρτες στις 9. Κλείνοντας, θέλω να κλείσω με εσάς, Αγγελική και Χριστίνα, με ένα δικό σας μήνυμα, με αφορμή και το έργο, έτσι, σε όλους όσους μας ακούν. Λοιπόν, εγώ θέλω να δώσω διπλό. Καταρχάς, μην χάσετε το Δον Κιχώτη. Αν είναι τελευταία παράσταση, να το πούμε και αυτό. Ναι. Έχει πάει εξαιρετικά, αλλά. Έχει πάει εξαιρετικά. Περνάμε πάρα πολύ καλά. Όποιος έρθει θα περάσει πανέμορφα. Διασκεδάζει, συγκινείται. Έχει τόσες εναλλαγές, τέτοιο ρυθμό, τραγούδι, χορό και νόημα. Πραγματικά, δηλαδή, έρχεται κάποιος και η ψυχή του γαλιάζει. Τώρα, Μανώλιες. Στις Μανώλιες. Κάποιος θα ταυτιστεί με έναν από τους ρόλους και στο τέλος θα δει ότι με τον ανθρωπισμό όλα διορθώνονται, όλα υπάρχει ελπίδα για τα πάντα. Mm-hmm. Τέλεια. Χριστίνα. Αυτό που είπα και πριν, ότι το πιστεύω αυτό ήταν το μεγάλο μάθημα που μου έδωσε αυτός ο ρόλος, όλο το έργο γενικά, ότι με την ελπίδα, με την αισιοδοξία και με την αγάπη που έχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους, μπορούν να ξεπεράσουν και τα πιο δύσκολα προβλήματα. Mm-hmm. Αυτό μου έχει δώσει πολύ έντονο το μήνυμα αυτό το έργο. Εξαιρετικά, και δεν ξέρω, Δημήτρη, δεν έχουμε έτσι σκέψη για παράτηση του Κιχώτη, δεν έχουμε, δεν υπάρχει περιθώριο χρονικό. Σε αυτή τη φάση όχι. Είναι πραγματικά η τελευταία παράσταση του χρόνου, να είμαστε καλά, πιθανότατα, γιατί εξάλλου από το 2016 παίζουμε το έργο, είναι ο τρίτος κύκλος αυτός. Κάθε φορά, επειδή το κείμενο το έχω γράψει εγώ και τη μουσική, κάνω και διάφορες αλλαγές. Ας πούμε, ο τωρινός κύκλος είναι σημαντικά
διαφορετικός από τους προηγούμενους και νομίζω πολύ καλύτερος. Να πω και εγώ μια κουβέντα για τις ατσαλένιες μανόλιες, ότι επειδή δεν είναι μόνο ότι διαλέγεις ένα καλό θεατρικό έργο να παίξεις, γιατί αυτό και όχι άλλο. Είναι προφανές και πάντα αυτό μας ενδιαφέρει, να είμαστε συντονισμένοι με κάτι που θα λέγαμε ότι είναι ένα κοινωνικό μήνυμα που θα θέλαμε να δώσουμε. Αγωνιζόμαστε μέσα από την τέχνη και γι' αυτό. Θα έλεγα λοιπόν με μια κουβέντα ότι σε καιρούς δύσκολους που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μπορεί να ξεστρατήσει η ανθρωπότητα, η ανθρώπινη αλληλεγγύη είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Κάνεις πολύ καλά που το επισημαίνεις αυτό, διότι έχουμε κάνει πολλές κουβέντες και εκτός αέρα και εντός αέρα και ξεχνάω, αλλά κάθε φορά το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, όλα τα θεατρικά που ανεβάζετε έτσι, μου έρχονται ένα σωρό, το ένα καπέλο γεμάτο βροχή, το μελούδι της Αμφράγκ, δηλαδή όλα έχουν κάτι να πούν και όντως ο χρόνος πάντα που επιλέγετε να κάνετε κάτι δεν είναι τυχαίος. Και έτσι ισχύει και αυτό, και ήταν και η δική μου παράληψη που δεν το ανέφερα. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν πάρα πολύ και τους τρεις. Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία διαρκώς. Έχεις καλοσύνη να μας φωνάζεις. Είναι ανοιχτή η εκπομπή, το έχω πει και το εννοώ. Δημήτρης Παπάς, Αγγελική Κουτσοθανάση και Χριστίνα Βάρφη. Ορισμένοι από αυτή τη συγκεκριμένη την παράσταση και γενικά ορισμένοι τους θεραπευτές που είναι πάρα πολλοί. Εκτός από την Αγγελική την Κουτσοθανάση και την Χριστίνα Βάρφη, επί σκηνής θα δούμε επίσης τις Βαρβάρα Βαράκα, Κατερίνα Παπλιάκου, Παρασκευή Ροντογιάννη και Μαρία Μπέλου. Η σκηνοθεσία και η μουσική επιμέλεια είναι του Δημήτρη του Παπά. Σκηνογραφία του Κυριάκου Μαντζιάρα, ενδυματολογία της Βαρβάρας Βαράκα, φωτογράφηση του Κωνσταντίνου Σπέλα και τα δύο τα παιδιά που είπαμε. Κώστας Κοραδένδρος και ποιον άλλο. Ο Σπύρος Ομπίζου στην κατασκευή και η Εύη Τσαβουρέλου, βοηθός μου στη σκηνοθεσία. Από Παρασκευή λοιπόν 22 Φεβρουαρίου, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Τετάρτη και το ίδιο την άλλη εβδομάδα, Παρασκευή, Σάββατο στις 9.30, Κυριακή στις 8 και Τετάρτη στις 9. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ.